Πολύτιμη είναι για άλλη μια φορά η συνεισφορά τη Ελλάδα στην προσπάθεια του ΝΑΤΟ να ιτηθεί η Ρωσία στον πόλεμο τη Ουκρανία και τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε να εκτιμηθεί από του συμμάχους. Το αεροδρόμιο τη Λάρισα, η 110 πτέρυγα μάχη, αποκαλύπτεται ότι είναι η βάση των αποστολών επιτήρηση και καταγραφή πληροφοριών για τι κινήσει των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία και την Κρυμαία με πτήση στρατηγικών UAV RQ4 Global Hawk. Η αεροπορική βάση της Λάρισας χρησιμοποιείται για τις συγκεκριμένες αποστολές, περιορίζοντας στο ίμιση τους χρόνους πτήσης για την μετάβαση στην περιοχή ενδιαφέροντος και την επιστροφή. Άρα περιορίζει στο ίμιση και την κατανάλωση καυσίμου, κάτι που αυξάνει σημαντικά το χρόνο παραμονής στην περιοχή ενδιαφέροντος. Επιχειρώντας από την 110 πτέρυγα μάχης, επομένως, τα αμερικανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έχουν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια χρόνου επιτήρησης και παρακολούθησης των ρωσικών κινήσεων στη Μαύρη Θάλασσα. Τα UAV στρατηγικής αναγνώρισης των ΗΠΑ προσφέρουν εξαιρετικά πολύτιμες υπηρεσίες στο ΝΑΤΟ και φυσικά στη ΣΥΠΑ και οι επιθέσει στην Ουκρανία και στα λιμάνια τη Κρυμαία αλλά και η βήθηση του Μόσκβα στι 14 Απριλίου οφείλονται στον συντονισμό του από τα συγκεκριμένα εναέρια μέσα. Στη φωτογραφία, φαίνεται το Αμερικανικό RQ4 να πετά σε διεθνή εναέριο χώρο στα όρια του FIR Άγκυρα και Συμφερούπολη, και βέβαια ότι ξεκινά την πτήση του από τη Λάρισα κατά τη μετάβασή του στην περιοχή ενδιαφέροντος δεν διέρχεται από τουρκικό ένα αέριο χώρο, γεγονός που αποκαλύπτει τις ισορροπίες που κρατούν οι ΙΠΑ σε σχέση με την εμπλοκή και το ρόλο της Τουρκίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά από τον ένα αέριο χώρο της Βουλγαρίας.